σε γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Κι έτσι τη βγάζει ζούλα στη ζωή. Όποιος είναι κοντά σου ξεχνάει τι θέλει. Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Αρχίζεις τη μέρα σου πάντα με ένα παράπονο. Πως δεν σε προσέχουμε κι όμως ποτέ μα ποτέ σου δεν λες ή δεν ξέρεις τι θέλεις. Περνάει ο καιρός σου με τρόπο ανάποδο. Άραγε όταν κοιμάσαι τι όνειρα βλέπεις ή μήπως δεν βλέπεις. Διαπίστωσα ότι βλέπει τα λεπτά. Μου λες θες να μένουμε μόνοι στο σπίτι τα βράδια. Εγώ έχω μόνιμα ψήλου στα αυτιά. Το ξέρω ξενύχτιστα μείνω και ράκος θα πιάσω ξημέρωμα. Εσύ άραγε πως μπορείς να κοιμάσαι τόσο εύκολα μετά από καυγά. Αλλά ήρθαν κυρίες και μου είπαν ότι συμβαίνει και με τους άντρες τους αυτό. Αγαπάνιο θα κάνεις πριν βγεις από το σπίτι. Το νερό τη λιώνει στη γη και εσύ συνεχίζεις τον ίδιο καβά. Στο έχω πει κάθε Σάββατο βράδυ θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Και μετά τηλεόραση, ύπνο το πρωί, εκκλησία, Αντίδωρο, Λούνα Πάρκ και φαΐ στη γυαλιά. Ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά. Το τηλέφωνο πάντα σε βρίσκω να έχεις στο χέρι. Μαμά σου θα πάρεις κάθε μέρα τουλάχιστον 5-6 φορές. Είσαι κλέφτης διπλό στη διάθεση, πάντα μου κλέβεις. Ο χρόνος κλεμμένος κι αυτός πόσο εύκολα φεύγει ανέτια χαμένος ο κλέφτης καιρός. Τα ντουλάπια μας είναι γεμάτα παπούτσια και τσάντες. Που αγοράζεις αμέσως αφού σου συμβεί κάτι της. Ή καλό ή κακό το ίδιο κάνει, έχεις βρει ευκαιρία. Να αγοράσεις παπούτσια και τσάντες, κυρία Μάρκος, που ποτέ δεν φοράς. Θυμάστε την κυρία Μάρκους, μπήκαν οι αντάρτες και βρήκαν χιλιάδες παπούτσια πανάκριβα.